a voi. Voi, cugini nostri, non siamo cugini. Mi è giù no, vada ti cardia. E voi su questo panta ti cardia. Panta sti cardia. E cardia. Bravo. Bravo, avversia, bravo, questo, già, già. Cugini, cugini, sì. Cugini, fratelli, tutto, tutto. Ciao, 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 ciao. Μεγάλη χαρά φίλες και φίλοι, σας ανακοινώνω ότι βρίσκομαι στην κεντρική πλατεία ενός εκ των 11 ελληνόφωνων χωριών του Γαλλιμέρα, εδώ που οι κάτοικοι, ιδιαίτερα η μεγαλύτερη ηλικία, κρατούν ζωντανή την γλώσσα Γκρίκο, η οποία είναι μία διάλεκτος της νεοελληνικής γλώσσας. Ήρθα φίλες και φίλοι και σε δεύτερο ελληνόφωνο χωριό της Νότιας Ιταλίας, της Μάνια Γκρέτσα της Μεγάλης Ελλάδας. Το Μαρτάνο είναι και το χωριό με το μεγαλύτερο πληθυσμό, το ελληνόφωνο χωριό με το μεγαλύτερο πληθυσμό. Το Μαρτάνο, φίλες και φίλοι, όπως θα έχετε καταλάβει, προέρχεται από την ελληνική λέξη αμαρτάνο. Αμαρτάνο. Έτσι, και σε αντίθεση με το χωριό Καλημέρα, όπου οι πρώτοι που ήρθαν στο χωριό ήταν οι Μικηναίοι ναυτικοί, εδώ οι πρώτοι που πάτησαν το πόδι τους ήταν οι Μίνωες από την Κρήτη. Λοιπόν, στην οδό Καλημέρα 24 στο χωριό Αμαρτάνο, τι γλυκά φάγαμε. Ούψ! Γλατέτα de la Μόνακα, το οποίο είναι το βυζί της μοναχής, το βυζί, έτσι λέγεται αυτό εδώ πέρα και μοιάζει λίγο με στήθος, και τα υπόλοιπα είναι παστιτσιότο, όπως τα λένε εδώ στην Ιταλία. Μέσα έχουν γέμιση από καρύδα, από αμύγδαλα, από φιστίκια, από κεράσια, από μήλα κτλ. Πάμε να τα απολαύσουμε. Con i miei amici, con i miei amici, amici, di Castrignano, Castrignano dei Greci, che significa in greco το μικρό, το μικρό κάστρο των Ελλήνων. Κάναμε και τα κολπάκια μας εδώ, στο Castrignano dei Greci, στο τρίτο χωριό που επισκέφτηκα εδώ, ελληνόφωνο χωριό της Νότιας Ιταλίας. Λοιπόν, εδώ παραδοσιακό, όπως βλέπετε, χειροποίητο ζυμαρικό με αρνάκι, με πιπεριές, με ντομάτες και τα λοιπά. Και εδώ άλλο είδος ζυμαρικού, εδώ από την περιφέρεια της Πούλια. Ρεστά λαχανικά. Και εδώ επιλογή κρεάτων, λουκάνικα, παϊδάκια, χοιρινή μπριζολίτσα, κοτόπουλο, παϊδάκι και τα λοιπά. Και πώς ξεκίνησαν όλα αυτά? Ξεκίνησαν από τους Μικηναίους, οι οποίοι ήταν οι πρώτοι που πάτησαν το πόδι τους στην Νότιο Ιταλία το 1600 π.Χ. πριν από 3.500 χρόνια και μετά βέβαια ήρθαν και άλλα πολλά ελληνικά φύλλα και δημιούργησαν τη μεγάλη Ελλάδα, τη Μάνια Γκρέτσα.